Λοιπόν, εταιρεία Elvita Foods, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κύριος Στέλιος Καρύμπας, θα παραλάβει το βραβείο. Το βραβείο θα παρακαλούσα τον κύριο Γιαννίδη, αν έχει να μας εξυπηρετήσει. Σας κουράσαμε, κύριε. Με συγχωρείτε πολύ. Ο κύριος Γιώργος Οικονόμου είναι η ειδική περίπτωση, θα παραδώσει το βραβείο. Ο κύριος Γιώργος Οικονόμου είναι εντεταλμένος σύμβουλος του ΣΕΒΕΚ. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή που μας επέλεξε να είμαστε κι εμείς μέλος αυτού του κλαμπ, αυτών που επέζησαν και που κατάφεραν να διαπρέψουν μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Εκπροσωπώ τους εργαζόμενους της εταιρείας Elvita Foods και τους μετόχους φυσικά. Κατά τη στοιχεία της κυρίας που μίλησε πριν, θα την ζηλέψω, θα τη ζήλεψα και θα την κάνω copy-paste. Εμείς είμαστε σουβλατζίδες. Ψάχνοντας να βρω λίγο κάποιον όρο να οροποιήσω, δεν βρήκα καλύτερο, είμαστε σουβλατζίδες. Από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε η εταιρεία, ως ελληνικός γύρος ΑΕ, στοχεύσαμε καταρχάς ήμασταν η πρώτη εταιρεία που βιομηχανοποίησαμε την παραγωγή του γύρου και το σουβλάκι, κάτι το οποίο το τρώτε κάθε μέρα, φαντάζομαι όλοι σας και το τιμάτε. Στην περίοδο της κρίσης περάσαμε κι εμείς δύσκολα. Ένα από τα πράγματα που κάναμε ήταν να διευρύνουμε την γάμα των προϊόντων και κάτω από αυτό το σκεπτικό αλλάξαμε και την επωνυμία της εταιρείας. Κρατήσαμε το ελληνικός γύρος ως brand και ουσιαστικά το Elvita Foods το χρησιμοποιήσαμε ως τότε σαν επωνυμία για να μπορέσουμε να βγούμε με καινούργια προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας και στο εξωτερικό. Αυτό ήταν το στοίχημά μας. Σήμερα είμαστε μια εταιρεία του κλάδου των τροφίμων πάνω στο κρέας και στο κρατοσκεύασμα, που έχει πρότυπα IFS, BRC, ISO 14.000, φυσικά 22.000 είναι υποχρεωτικό, και κάνουμε εξαγωγές σε αλυσίδες retail στη Γερμανία, στη Δανία, στην Αγγλία, στο Hong Kong, με την επωνυμία Nostimost της Elvita Foods. Ίσως μας έχετε ακούσει περισσότερο σαν ελληνικός γύρος. Έχουμε προσπαθήσει πολύ σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να φτιάξουμε προδιαγραφές για αυτό το προϊόν. Μέχρι πριν 4-5 χρόνια δεν υπήρχαν προδιαγραφές. Έχουμε τσακωθεί πολλές φορές με τους Γερμανούς που προσπαθούν να επιβάλλουν τη χρήση ελεύθερων προστέτων σε αυτή την κατηγορία των προϊόντων. Εκεί μας βρίσκουν αντίθετους. Εκεί έχουμε τη συνεργασία και του συλλογικού οργάνου του ΣΕΒΕΚ αλλά και του ΕΦΕΤ, που μας μαζί παλεύουμε γι' αυτό. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο, να πω μόνο να ευχαριστώ στους εργαζόμενους της εταιρείας, γιατί σε αυτούς στηρίχθηκε αυτό το αποτέλεσμα. Οι μέτοχοι βέβαια ήταν πάντα δίπλα μας, τουλάχιστον οικονομικά, μια και όπως καλύτερα γνωρίζετε ότι δεν υπήρχαν τράπεζες. Άρα χωρίς την οικονομική ευρωστία των μετόχων η εταιρεία δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Εμείς διαχειριστήκαμε, θέλω να ελπίζω σωστά. Να πω μόνο ότι από τα 4 εκατομμύρια ευρώ το 2006-2007 θα κλείσουμε το 19 στα 24 εκατομμύρια ευρώ και απασχολούμε 150 εργαζόμενους. Ευχαριστώ πολύ.